Κύριε Γαλανόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σας και στους ακροατές σας. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Γαλανόπουλος, είναι μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της Ομοσπονδίας των Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών, της ΟΕΝΓΕ. Τι γίνεται, κύριε Γαλανόπουλε? Κύριε Μπογιόπουλε, πράγματι, όπως το είπατε, η κυβέρνηση έβαλε προτεραιότητα την υγεία, με μία διαφορά, ότι επί της ουσίας έχει βάλει προτεραιότητα να αυξάνεται η κερδοφορία των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας. Αυτή είναι η πραγματική περιγραφή της προτεραιότητας της κυβέρνησης. Δηλαδή, τώρα σκεφτείτε, 58 καθαρίστριες θα απολυθούν στις 8 Φλεβάρι, οι οποίες δουλεύουν από το 2017 στο νοσοκομείο με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, και θα έρθει ο εργολάβος. Είχαμε και παλιά εργολάβους, θα ξανάρθει ο εργολάβος, ο οποίος θα παίρνει περισσότερα χρήματα από όσο κοστίζουν οι μισθοδοσίες αυτών των καθαριστών και καθαριστριών στο κράτος, και αυτές ή αυτοί, οι καθαρίστες και οι καθαριστές, θα πληρώνονται και περίπου 200 ευρώ λιγότερα το μήνα. Καταλαβαίνετε τώρα τον, ας το πούμε έτσι, παραλογισμό που ζούμε. Ποιος ο λόγος να γίνει αυτή η κίνηση, αν όχι να ευνοηθεί ο εργολάβος που νοικιάζει καθαρίστρες στο νοσοκομείο. Ένα παράδειγμα. Δευτερευόντως, υπάρχουν και τα υπόλοιπα που είπατε, βέβαια. Καταραίουν, πέφτουν οι οροφές στα κεφάλια μας στα νοσοκομεία, μέρα παραμέρα σχεδόν, διότι είναι κτίρια τα οποία απολαμβάνουν λιπέστατη συντήρηση. Έτσι, παρόλο που γύρω-γύρω κυκλοφορούν εκατομμύρια ευρώ και δισεκατομμύρια για άλλα πράγματα, για συντήρηση εξοπλισμού και νοσοκομείων, κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή, δεν προχωρούν χρήματα. Ράτζα, όπως το είπατε. Συμπέρασμα, ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο φθήνει μέρα με την ημέρα, ευτελίζεται για να φαίνεται δίπλα του ο ανθυρός ιδιωτικός τομέας ως μία όαση παροχής υπηρεσιών υγείας, βεβαίως με το χέρι πάντα βαθιά στην τσέπη για όσους έχουν, αλλά ας μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Αν δεν φτάσει στα μαύρα του τα χάλια το δημόσιο, δεν μπορεί να κερδίζει απρόσκοπτα ο ιδιωτικός τομέας. Ένα καλό δημόσιο σύστημα υγείας είναι πρόβλημα για τους επιχειρηματίες της ιδιωτικής υγείας. Είναι ανταγωνιστής για τους ιδιώτες, και αυτό είναι το μείζον ζήτημα και αυτό είναι το θέμα της κυβέρνησης εδώ που τα λέμε. Η κατάσταση ποια είναι, και μιλάω για αυτή την περίοδο, περάσαμε μια ολόκληρη πανδημία, είδαμε τι έγινε, αλλά και αυτή την περίοδο έχουμε αυτό το κοκτέιλ των λοιμόξεων, της γρήπης κτλ. Τι αντιμετωπίζετε στα νοσοκομεία, κύριε Γαλανόπουλε? Εντάξει, είναι το πρόβλημα το μεγάλο που προκύπτει με, όντως, όπως το είπατε, από το κοκτέιλ των λοιμόξεων. Είναι ότι ακριβώς επειδή οι κλίνες, οι διαθέσιμες, οι παθολογικές, ας πούμε, δεν φτάνουν, υπάρχει στα περισσότερα νοσοκομεία μια διασπορά ασθενών, οι οποίοι οι ασθενείς έχουν πυρετούς, έχουν τέτοια προβλήματα, έχουν λοιμώξεις δηλαδή, που βρίσκονται, μπορεί να βρίσκονται δίπλα σε χειρουργημένους ασθενείς, ξέρω εγώ, μιας ορθοπαιδικής κλινικής, μιας οτορινολαρυγκολογικής κλινικής. Την επόμενη μέρα οι ασθενείς οι χειρουργημένοι ανεβάζουν και αυτοί πυρετό σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή είναι μια κατάσταση ανεξέλεγκτη. Μπορεί να έχεις τώρα μια κλινική παθολογική που έχει όριο 40 κρεβάτια και να νοσηλεύει 70 ασθενείς. Ξέρετε, οι παθολόγοι, άμα ξεκινήσουν επίσκεψη το πρωί με 70 ασθενείς, θα τελειώσουν τη νύχτα. Πότε θα τους δουν όλους αυτούς τους ασθενείς? Μιλάμε για μια κατάσταση εκρηκτική που δείχνει ότι παρόλο που είχαμε μια μεγάλη περίοδο πανδημίας, δυστυχώς το κράτος και η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα δίδαγμα, δεν πήρε κανένα μάθημα. Γιατί φτάσαμε να είμαστε στο ίδιο σημείο όπως ξεκινήσαμε στην πανδημία, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή δεν φρόντισαν να διαμορφώσουν εφεδρείες, ούτε σε προσωπικό, ούτε σε κλίνες, ούτε σε υποδομές, για να μπορούν να ανταπεξέρχεται το σύστημα να μπορεί σε έκτακτες καταστάσεις. Και τώρα δεν είναι και κορονοϊός αυτό που ζούμε τώρα, έτσι, δηλαδή δεν είναι 2020-2021. Είμαστε σε πολύ καλύτερη φάση από πλευράς βαρύτητας των νοσημάτων. Αλλά δυστυχώς έχουμε τόσα πολλά προβλήματα που και πάλι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Πόσος κόσμος λείπει από τα νοσοκομεία, κύριε Γαλανόπουλε? Με βάση τα οργανογράμματα των κυβερνήσεων και όχι τις εκτιμήσεις των συνδικαλιστών, να το πω έτσι, έχουμε πάνω από 6.500 κενά σε ειδικευμένους γιατρούς και έχουμε πάνω από 30.000 κενά στο υπόλοιπο προσωπικό, νοσηλευτές, παραϊατρικό, διοικητικό. Αυτό ξαναλέω με βάση τους οργανισμούς που έχει φτιάξει το κράτος, έτσι. Όχι με το ποιες είναι οι ανάγκες, αν βάζαμε κάτω να εκτιμήσουμε τις ανάγκες. Άρα καταλαβαίνετε ότι και ακόμα και αυτές οι ελάχιστες προσλήψεις που έχουν εξαγγείλει για το 24 είναι σταγόνα στον ωκεανό, δεδομένου του ότι έχουμε και συνταξιοδοτήσεις. Έτσι. Δεν είναι ότι ο αριθμός των εργαζομένων είναι σταθερός. Έχουμε συνταξιοδοτήσεις, έχουμε αποχωρήσεις πολλές φορές κάτω από την πίεση των συνθηκών εργασίας, ιδιαίτερα σε νέους συναδέλφους που μπορεί να βρίσκουν μια διέξοδο είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο εξωτερικό. Άρα το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Και αν δεν υπάρχει γενναία ενίσχυση του συστήματος υγείας σε προσωπικό, με κίνητρα βεβαίως για να δουλέψει κόσμος, δεν θα πάμε καλά. Το λέω έτσι κομψά. Κλείστε εσείς αυτή τη συνομιλία.
Να πω ότι θα έχουμε το Φεβρουάριο πανεργατική απεργία. Και εντάξει, ένα από τα ζητήματα που μπαίνουν, βεβαίως είναι κλαδικά ζητήματα δικά μας, αλλά τα ζητήματα της υγείας είναι ζητήματα που αφορούν όλο το λαό. Πρέπει όλος ο κόσμος, όλοι οι εργαζόμενοι, να βάλουν στην ατζέντα της καθημερινότητας και στο κίνημα τα ζητήματα της υγείας, γιατί μας αφορούν όλους. Διαφορετικά θα προχωράμε με την ατζέντα του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος στις συναντήσεις που έχει το τελευταίο διάστημα με συνδικαλιστικούς φορείς, είτε με την ΕΙΝΑΠ είτε με την ΠΟΕΔΗΝ, αυτό που τον νοιάζει είναι πώς θα προχωρήσει τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία και πώς θα προχωρήσουν τα ΣΔΙΤ, τις συμπράξεις δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Και μάλιστα σήμερα διάβαζα, δεν ξέρω αν αληθεύει, ότι θα αρχίσει να ελέγχει, λέει, τους γιατρούς, αν ξεπερνάνε τη φαρμακευτική δαπάνη ανά ασθενή, ανά ειδικότητα. Μιλάμε τώρα για γιατρούς του δημόσιου νοσοκομείου που εξετάζουν χιλιάδες, να μην πω εκατομμύρια, εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς, οι οποίοι δεν έχουν καμία άλλη επιλογή να πάνε πουθενά. Και θα έρθει τώρα σε αυτούς τους γιατρούς να κάθεται να μετράει πόσα φάρμακα γράφει ο καθένας, γιατί δίθεν οι γιατροί μπορεί να φταίνε για τη φαρμακευτική δαπάνη. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα, και αν αυτά τα πράγματα δεν αλλάξουν, δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Θέλουμε όλο τον κόσμο μαζί μας, οι υγειονομικοί. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Να είναι καθαρό αυτό. Κύριε Γαλάνοπουλε, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.